Γιατί μας είχαν ξεγραμμένους ότι δεν θα μπορέσουμε, ότι δεν θα αντέξουμε. Εμείς αποδεικνύουμε ότι αντέχουμε. Και πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε, όπως σας είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι κομβική. Έχει πολλά χρόνια, πάρα πολλά, πρέπει να πάμε πολλές δεκαετίες πίσω για να ξανασυναντήσουμε απεργιακή κινητοποίηση αυτού του μεγέθους στην εταιρεία που εργαζόμαστε. Όπως τους είχαμε πει και το κάνουμε πράξη, το μεταλλείο έκλεισε. Δεν δουλεύει τίποτα. Οι απεργίες θα συνεχιστούν. Ήδη τώρα ο δικαστικός επιμελητής είναι καθοδόν για να τους κοινοποιήσει νέα 48-ωρη απεργία για την Πέμπτη και την Παρασκευή. Για αύριο έχουμε απεργία. Αυτή τους έχει κοινοποιηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Από αύριο μεταφερόμαστε στο στρατόνι. Και ο λόγος είναι ότι δεν θα τους αφήσουμε να φορτώσουν τα δύο καράβια που έρχονται. Και αυτό θα συμβεί πρώτη φορά στα χρονικά. Όλες τις προηγούμενες φορές, όλα τα προηγούμενα χρόνια, πάντα τα καράβια τα αφήναμε και φορτώνανε. Τώρα δεν θα τα φορτώσουν. Να ξέρετε, ο αγώνας σας έχει διαδοθεί στα γιαπιά και στα εργοτάξια. Οι οικοδόμοι, να ξέρετε, είναι μαζί σας. Το Συνδικάτο Οικοδόμων Νομού Θεσσαλονίκης είναι μαζί στα δίκαια αιτήματά σας. Είστε φάρος. Το ξαναλέω, είστε φάρος, γιατί μπαίνετε μπροστά στο 7 στα 7. Που αν περάσει εδώ, θα περάσει και αλλού. Που σημαίνει ο αγώνας σας είναι δίκαιος. Τα αιτήματα τα στηρίζουμε και εμείς. Όπως στηρίζουμε και τα αιτήματά σας για κλαδική σύμβαση με αυξήσεις. Όπως έχουμε υπογράψει και εμείς οι οικοδόμοι πριν 2 χρόνια με 40% αυξήσεις. Και το Σεπτέμβριο πάμε για καινούργια κλαδική σύμβαση. Που αν υπογράψετε εσείς, θα μας δώσει καλύτερο αέρα και από καλύτερες συνθήκες. Θα διαπραγματευτούμε βέβαια με οργανωμένο αγώνα για τις αυξήσεις, για τις ζωές μας, για να καλυτερέψουν τις ζωές μας. Γιατί αυτοί εκεί πέρα, όπως και οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή για τις ζωές μας. Στην κυριολεξία, όπως εδώ θέλουν 12 ώρες να δουλεύουμε 7 στα 7, σε εμάς θέλουν να δουλεύουμε 40 βαθμούς Κελσίου στα εργοτάξια και να πεθαίνουμε. Και το Υπουργείο Εργασίας έχει ευθύνη, γιατί μας λέει ότι μπορείς να δουλέψεις 40 βαθμούς Κελσίου. Εμείς παρόλα αυτά αγωνιζόμαστε με παρεμβάσεις σε εργοτάξια και για πια, να μην περάσει αυτό, από τις 12 ώρες να μην δουλεύουμε και το πετυχαίνουμε, όπως είχαμε όμως και ένα νεκρό τον Ιούνιο τώρα πριν 5 μέρες, γιατί το Υπουργείο Εργασίας έλεγε 40 βαθμούς μπορείς να δουλέψεις και έπεσε ο συνάδελφος από τα 10 μέτρα. Ήρθαμε για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και τη στήριξή μας στο φοβερό αγώνα που κάνετε. Ξεκινώντας θέλω να πω το εξής. Καμιά φορά όταν δίνουμε έναν αγώνα και είμαστε σε ένα περιορισμένο χώρο, μπορεί να μην καταλαβαίνουμε τι συζήτηση γίνεται και στους υπόλοιπους νομούς ή τι εμβέλεια έχει ένας αγώνας. Όπως και ο συνάδελφος ο Άγγελος ο Γεράκης πριν, και εμείς σας διαβεβαιώνουμε ότι σε κάθε εργοστάσιο, σε κάθε γιαπή, σε κάθε χώρο δουλειάς, ένα από τα παραδείγματα που λέμε όταν οι συνάδελφοί μας καμιά φορά έχοντας την απογοήτευση, λέγοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει, είναι κοιτάξτε τι γίνεται στον ελληνικό χρυσό. Κοιτάξτε τι γίνεται σε μια επιχείρηση που σε εισαγωγικά μας τη λένε ως πρότυπο ανάπτυξης, όπου εκεί οι εργάτες προτάσσουν μπροστά τις ζωές τους, κοιτάξτε πώς ενώνονται, τους δείχνουμε τις φωτογραφίες από τις γενικές σας συνελεύσεις, που είστε όλοι εκεί πέρα, 600 άτομα γενική συνέλευση κάνατε, για να αναδείξουμε τη σημασία του συλλογικού αγώνα, της ενότητας, με λίγα λόγια για να αναδείξουμε, συνάδελφοι, τις αξίες τις δικές μας, που είναι κόντρα σε όλη τη σαπίλα που έχει να κάνει με την εργοδοσία, το κράτος, τις κυβερνήσεις, που για τα φράγκα τους δεν υπολογίζουν τίποτα. Ένα δεύτερο που ήθελα να πω είναι, επειδή τις επόμενες ημέρες στη βιομηχανία θέλουν να φέρουν αυτό το νόμο για το εξαήμερο που θα ακούτε, ηλεκτρονικές κάρτες, και κάτι ψελίσανε ότι δεν θα υπολογίσουν ως εργάσιμο χρόνο στα εργοστάσια το χρόνο που κάνει ο άλλος μέχρι να μπει, να αλλάξει τα ρούχα του και το χρόνο που να βγει. Φαίνεται ότι εδώ πέρα από το χρυσό, ο πραγματικός χρυσός που βγάζει τα φράγκα για όλους αυτούς τους βιομηχανούς αποδεικνύεται ότι είναι ο εργάσιμος χρόνος. Γιατί γνωρίζοντας
ότι εδώ πέρα ένα από τα αιτήματά σας είναι 8-ωρη δουλειά που το έχετε κατακτήσει και είναι μεγάλη παρακαταθήκη για μας αυτό το πράγμα, για να το λέμε για παράδειγμα. Φαίνεται ότι όλοι οι βιομήχανοι, όλες οι εξορυκτικές εταιρείες, όλοι αυτό που λέμε μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, θέλουν να πατάνε στον εργάσιμο χρόνο για να βγάζουν το κέρδος.